Λοιπόν, θέλω να σταθώ σε δύο πράγματα πολύ γρήγορα. Το ένα είναι ότι ελάχιστα άκουσα χθες στην κάλυψη την τηλεοπτική των εκλογών το όνομα Φόφη Γεννηματάκη. Το θεωρώ άδικο αυτό. Θέλω λοιπόν να πω ότι δύο νέοι άνθρωποι που τους επέλεξε και τους στήριξε η Φόφη Γεννηματά, ο Παύλος Χριστίδης στα Νότια και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης στην Ανατολική Αττική, έσκησαν. Ουσιαστικά έχω βρει εδώ ότι ο Μανώλης Χριστοδουλάκης... Χριστοδουλάκη τον φιλοξενήσαμε κιόλας. Φυσικά. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης λοιπόν από τις 20.800 ψήφους του κόμματος πήρε τις 7.600, δηλαδή το 1 τρίτο και πάνω. Ενώ ο Παύλος Χριστίδης περιμένει να δει αν ο κύριος Ανδρουλάκης θα κρατήσει την έδρα αν για να μπει Ανδρουλάκης, στη Βουλή. Ναι. Και το δεύτερο... Θα πάρει της Κρήτης ή θα πάρει αυτή. Και τώρα που λες Κρήτη, λοιπόν, δέχτηκα ένα μήνυμα πριν και μου είπε, με ρωτάνε γιατί δεν δείχνουμε το θρίαμβο του κυρίου Πολάκη. Υποθέτω ότι κανένας δεν έχει λόγο να κρύψει το θρίαμβο του κυρίου Πολάκη στην εκπομπή, σωστά. Άρα να δείξουμε. Να δείξουμε λοιπόν ότι πράγματι. Να το δείξουμε, αλλά ο κύριος Πολάκης μέχρι τις 6.30 ώρα έλεγε: περιμένετε, δεν είναι αυτά τα νούμερα του των έξιδων. Σωστά. Ναι, πάντως σε κάθε περίπτωση. Φαντάζομαι τα δικά του ποσοστά τα δέχεται. Τα δικά του σίγουρα. Γιατί από τις 18.400 περίπου ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ, οι 11.000 είναι δικές του. Σκεφτείτε να μην κατέβαινε ο κύριος Πολάκης με το ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε, θα είχε και άλλη πτώση ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν είναι άθλος πάντως αυτό που παρακολουθούμε. Εντάξει, είναι τώρα. Μεγάλο το... Το θέμα δεν είναι πώς πήρε ο Πολάκης. Είναι τι μπόνους έδωσε ο Πολάκης. Είναι έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι το ερώτημα, κεντρώους, ορθολογιστές, ψηφοφόρους, από τη στάση Πολάκη στη Βουλή και αλλού. Δεν είναι πόσους πήρε εκείνος. Πήρε 11 και έχασε εκατοντάδες. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα ερώτημα, θα το βρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε μείνει στο σημείο που συζητούσαμε για τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ. Και θέλω να θέσω ευθέως της εκπροσώπου τύπου, αν υπάρχει εκεί έτσι μια διαφωνία ενδεχομένως στα δικά του ζητήματα και αν θα τεθεί θέμα προέδρου του κόμματος. Από τι έμαθα. Η Πόπη Τσαπανίου, η καλή μας συνάδελφος, ήταν αυτή η οποία έστριψε τον Τσίπρα σε διάφορες lifestyle εκπομπές. Λέγοντας, μπορεί και να είχε δίκιο, αλλά εκ του αποτελέσματος έδειξε ότι δεν είχε αποτέλεσμα καλό, ακούμπησε και την οικοκυρά που βλέπει τις μεσημερινές εκπομπές, ακούμπησε αυτόν τον κόσμο, που δεν είναι... Μεσημεριανές, πρωινές. Ε? Και πρωινές. Πρωινές, ναι. Δεν είναι ο κόσμος όμως του ΣΥΡΙΖΑ αυτός ο οποίος παρακολουθεί πρωινές εκπομπές ή είναι εκπομπών επιλογές lifestyle. Πάντως λοιπόν, η κυρία Τσαπανίδου δεν είναι πρόσωπο lifestyle, δηλαδή όχι, δεν το εκτιμούσε ποτέ. Η Τσαπανίδου είναι δημοσιογραφικά το θέμα. Σου λέει πάμε και εκεί. Τελικά αποδείχθηκε λάθος, διότι πιστεύω ότι στέρισε από τον ΣΥΡΙΖΑ έναν κόσμο ο οποίος δεν θέλει αυτές τις εκπομπές, δεν τις βλέπει. Υπάρχει επόμενη μέρα Προέδρου, όχι τώρα, μέχρι τις 25 Ιουνίου, μετά, να θέσει τον εαυτό του, δηλαδή, στη βούληση των ψηφοφόρων αυτή και των μελών του κόμματος. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί θα διαλυθεί. Όχι τώρα, εννοείται τώρα, όχι. Έτσι. Μετά. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα προέλθει η αντίρρηση στον Τσίπρα από τα όργανα που λέμε, από πολιτικό συμβούλιο κλπ. Δεν θα τολμήσουν να το κάνουν αυτό, δεν θέλουν να το κάνουν. Ο ίδιος ο Τσίπρας, δεν ξέρω αν βάλει τον εαυτό του σε αυτή τη θέση, ότι εγώ υποβάλλω την παραίτησή μου και αποφασίστε εσείς τι. Πώς θα την τελευταία του συνέδειξε μια lifestyle εκπομπή, είπε ότι με 6 μονάδες διαφορά, βεβαίως για έναν πρόεδρο πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις. Βέβαια τώρα μέσα ένα μήνα. 20. Ναι. Μέσα ένα μήνα βέβαια τώρα θα προσπαθήσουν να δουν τι είναι αυτό που έφτασε και να μαζέψουν τα κομμάτια του για να πάνε δυνατά για τις επόμενες εκλογές. Αλλά είναι εκλογές. Αυτό που έλεγε λίγο πριν. Ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι διάφορα γκρουπούσκουλα μέσα εκεί. Είναι η ομπρέλα, είναι η κίνηση των 53, είναι όλοι αυτοί. Άρα το ερώτημα είναι ποιος θα μπορούσε να ενώσει όλους αυτούς που το κάνει μαγικά, το κάνει τέλειο ο Τσίπρας όλα αυτά τα χρόνια και τους έχει όλους μαζί. Ένα άλλο πρόσωπο. Υπάρχει ένα πρόσωπο που ακούγεται στον κύριο Εφη Αυτιόγλου. Δεν μπορεί να ενώσει κατά την εκτίμησή μου όλους αυτούς. Έχει μια αποσυσπήρωση. Μιλάμε τώρα εν βρασμό. Ναι. Μέσα σε όχι, ένα πλαίσιο στενό για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ραγκούσης μπαίνει, η σύντροφό ναι, του στα Τρίκαλα μπαίνουν νομίζω. Έτσι, το ζευγάρι μπαίνει στη Βουλή. Μπαίνουν οικογενειακά. Επειδή το ομολόγησαν έτσι κι αλλιώς ο κύριος Ραγκούσης στην εκπομπή, Σπύρο, βγάλε με από τη δύσκολη θέση, κυρία. Βεβαίως. Και η κυρία Κοντοτόλη που την είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή και ο κύριος Δραγκούς που είχε για τη σχέση του στα Τρίκαλα. Είδατε, Τρίκαλα, Κοντοτόλη. Βεβαίως. Και οι άνθρωποι που έκατσαν εδώ στον καναπέ μας την τελευταία μέρα βγήκαν και οι δύο. Και οι δύο βγαίνουν και θέλω να σου πω ότι από τον ΣΥΡΙΖΑ που ήρθαν εδώ στην εκπομπή, πέντε βγαίνουν. Και η Λινού και η Θρασκιά. Η Λινού πρώτη κιόλας. Η Λινού μεγάλη επιτυχία, έτσι.
Η Λινού και είναι πρωτοδεύτερη. Είναι δεύτερη. Η κυρία Κασιμάτη ήρθε την Παρασκευή. Ο κύριος Ραγκούσης, η κυρία Κοντοτόλη. Πάντως για τον Τζίπρα. Πάρουμε κανένα τζόκερ. Θα πούμε η Ρούλα Κουσκουρή. Θα πάρω κανένα τζόκερ που κάθομαι εδώ. Απλώς μέχρι στιγμής δεν εκλέγεται. Όπως και ο κύριος Κατερινόπουλος, επειδή εκλέγεται ένας, είναι η κυρία Γιαννακοπούλου. Μέχρι στιγμής ο κύριος Κατερινόπουλος είναι τρίτος, με δεύτερο τον κύριο Καρχημάκη. Πάντως είναι δύσκολη περιφέρεια. Σε ό,τι αφορά τον Τζίπρα, αυτό το οποίο έλεγε ο κύριος Καταβέλλας και ο Γιώργος. Μιλούσα πριν από λίγο με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία εξέφραζαν την άποψη ότι ίσως θα έπρεπε να διευκολύνει και ο κύριος Τσίπρας τις εξελίξεις, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να παραιτηθεί ο ίδιος. Και να πάνε στις εκλογές της 25ης Ιουνίου, όπως δείχνουν, με μια επιτροπή και να συζητήσουν στο μέλλον την ανασυγκρότηση. Να παραιτηθεί τώρα. Να παραιτηθεί σήμερα. Θα είναι 5% δεν θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ να παραιτηθεί τώρα ο Τσίπρας. Αυτό το Βατερλό. Το κάνει, καθοδηγεί τον κόσμο να. Όχι. Εγώ σου λέω ότι μου μετέφεραν στελέχη. Υπάρχει στέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ που λέει τέτοιο πράγμα σήμερα. Να μα πει ποιο είναι, να του δώσουμε συγχαρητήρια. Συνομιλούσα πριν έρθω στην εκπομπή. Όχι. Δεν διαφωνώ γιατί εδώ το έλεγα τώρα. Απλώ δεν είναι το τώρα. Πρέπει να περιμένουν τι εκλογέ. Τι να περιμένουν, Ζήνα μου, για να λέμε τα πράγματα όσα έχουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πολύ φοβάμαι ότι θα πάθει αυτό το οποίο έπαθε το ΠΑΣΟΚ το Μάιο του 2012. Στις επόμενες εκλογές είναι πολύ πιθανό δεύτερο κόμμα λοιπόν να είναι το ΠΑΣΟΚ. Το είπα πριν. Είναι πάρα πολύ πιθανό έτσι όπως έχει η κατάσταση. Ανταλλαγή ψήφων θα γίνει. Να μείνουμε. Και θέσεις. Να μείνουμε. Όχι. Εξαρτάται από πολύ δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Το 11,5 αλλά... το 20. Όχι, όχι. Εύκολο δεν είναι σε 20 μέρες. Μην ξεχνά ότι το ΠΑΣΟΚ είχε κυβερνήσει για αρκετά χρόνια. Ναι, ναι. Το να άρα βάλει... έχει έναν κορμό. Το να ρίξει τα θεμέλια ξανά. Και προς το ΣΥΡΙΖΑ. Και προς τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που είπε ο Ανδρουλάκης εχθές ήταν πολύ στοχευμένο, ότι δηλαδή ο Τσίπρας έγινε ο μεγάλος χορηγός της Νέας Δημοκρατίας, της δεξιάς και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εκεί θα το πάει το ΠΑΣΟΚ. Να σου πω ένα μυστικό τώρα των εκλογών. Εάν δεν φτιάξει το ποστό του το ΠΑΣΟΚ στα αστικά κέντρα και κυρίως στην Αθήνα, δεν θα κάνει τίποτα. Ξέρει ποιο είναι τρίτο κόμμα στην Αθήνα, στην Αττική. Το Κουκουέ. Τώρα που μιλάμε. Έδωσε μεγάλο αγώνα η φιλενάδα μας, ένα αγαπημένο πρόσωπο, η Σεμίνα Διγενή, που πραγματικά, δώσε μας λίγο τα νούμερα που πήρε, τους αριθμούς που πήρε η Σεμίνα μας. Αμέσως και να πω πάνω σε αυτό που λέγατε πριν, ότι μιλάμε για 500.000 ψήφους διαφορά. Δεν είναι εύκολο να καλυφθεί για να βγει δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, γιατί καμιά φορά μας παρασύρουν τα ποσοστά. Δεν μας παρασύρει τίποτα, Μαρία μου. Το ΠΑΣΟΚ έχει υπάρξει πρώτο κόμμα. Επιμένεις. Πρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, λοιπόν. Ίσα-ίσα. Ιστορία του λέει. Ίσα-ίσα. Εγώ μιλώ με την ιστορία. Όχι για την ιστορία, μιλώ με την ιστορία. Λοιπόν, η Σεμίνα Διγενή πρωτιά στα νότια με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, 13.334 ψήφους σχεδόν. Μαρία, χθες πήγα από το Κουκουέ το βράδυ, ήταν η κυρία Διγενή μαζί με τον κύριο Κουτσούμπα. Έχει, ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό για το πώς συμπεριφέρονται, το είδαμε και στο debate, γι' αυτό το λέω. Πήγαν στον τελευταίο καμεραμάν, αγκαλιές, φιλιά, ο Κουτσούμπας και τα λοιπά. Κυρία Διγενή δεν βγήκε σε καμιά εκπομπή από επιλογή της. Ναι, αλλά ήρθε χαιρέτησε τους πάντες. Άρα σημαίνει ότι ο κόσμος την εμπιστεύεται. Και στο debate τους δημοσιογράφους χαιρέτησε μόνο ο Μητσοτάκης και ο Κουτσούμπας. Ναι. Πάντως, το θυμάστε αυτό. Ο Κουτσούμπας πήρε από το χέρι της Σεμίνα και την έβαζε στη Βουλή. Ναι, γιατί και η Σεμίνα επέλεξε τον κύριο Κουτσούμπα. Ακριβώς. Είναι από επιλογή της ο κύριος βέβαια, Κουτσούμπας. Ναι, άρα να και πούμε, οι δύο ενώθηκαν, γιατί η Σεμίνα λόγια. Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, έτσι, να για να τα λέμε. Να πούμε και δύο λόγια πολύ την άλλη, μορφωμένη, για την άλλη γυναίκα καριέρα. Πρωταγωνίστρια των χθεσινών εκλογών, την κυρία Λινού, την Αθηνά τη Λινού. Αγαπημένη, εδώ είναι τη φιλοξενήσαμε την κυρία Λινού. Λυπάμαι πάρα πολύ που την έχασε η Νέα Δημοκρατία. Την έχασε το ΠΑΣΟΚ και την πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι η Αθηνά Ελληνού είναι τόσο ικανή σαν άνθρωπος και σαν επιστήμονας, που μπορεί να προσφέρει πολλά στον τομέα της υγείας, που θα ήθελα αυτή τη στιγμή να μπορούσε... Με τον κύριο Τσακαλώτο βέβαια κονταρό χτυπιούνται, έτσι. Για δώστε μας τα τελευταία. Δώστε μας τα τελευταία στοιχεία, μαράκι μου γλυκό. Ναι, ναι, το έχω έτοιμο. 24.069 ο κύριος Τσακαλώτος, 24.063... Σε μια περιφέρεια. Για τρεις ψήφους μέχρι στιγμή. Είναι στο Βόρειο τομέα όπου έχει έναν δελφίνο του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ενώ έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να πάρει και την ηγεσία του κόμματος. Και η Αθηνά Λινού τον κοντροχτυπιέται μαζί του για 2-3 ψήφους, 5, πόσο είπατε. Έχουμε 50 εκλογικά τμήματα γιατί ακόμη. Δείχνει την ανάγκη και του κόσμου. Η ταπεινότητα. Γιατί το λέγαμε. Και η κυρία Λινού ήρθε εδώ, καλεσμένη στην εκπομπή, με
τέτοια ταπεινότητα που ουσιαστικά ούτε προεκλογικές συγκεντρώσεις έκανε, ούτε μπουφέδες άνοιξε, ούτε το σπίτι της άνοιξε, ούτε. Είχε και δείξει είπε, όμως τι ήταν. Αυτά μπορώ να πιστεύω, αυτά μπορώ να υλοποιήσω. Και να σου πω κάτι που δεν το ξέρετε και είναι πολύ ωραίο και ενδιαφέρον. Γραμματέας της Αθηνάς της Ελληνού, ποιος ήτανε? Ποιος? Ο Δημήτρης Τωρινός του άντρας. Το ξέρουμε. Και το πήρα τηλέφωνο κάποια στιγμή και μου λέει: κάνε χρέη γραμματέως. Και μάλιστα ο κύριος Λινός ήταν και ο άνθρωπος που για να την έχουμε καλεσμένη εδώ, μας έστειλε κάποιες φωτογραφίες τους και αυτά, εκτελούσε τη γραμματιακή υποστήριξη. Βέβαια, έχει ιδιαίτερη. Από επιλογή. Είχε ιδιαίτερη προβολή όμως έτσι όλα αυτά τα 2-3 χρόνια λόγω του κορονοϊού, πρέπει να το πούμε. Και άλλες είχαν προβολή, αλλά δεν πήραν αυτοί. Και η κυρία Γκάγα με τους βενζινοπόλες, αλλά δεν βγήκε πρώτη. Θέλω να πω είναι πάρα πολύ. Εξαιρετικά καλά πήγε και η κυρία Βουτυράκου, την οποία είχαμε καλέσει. Έτσι, νομίζω είναι δεύτερη. Μπορεί να μας δείξει. Να το δούμε την νεαρή την κυρία Βουτυράκου με τα ρομπότ. Αν θυμάμαι καλά, είναι στην Ανατολική Αττική, σωστά, Πέτρο? Δεν είναι Ανατολική. Ναι, Ανατολική. Όλους τους βγάλατε εδώ μέσα. Όχι Ανατολική, νομίζω Δυτική. Όχι, είναι Δυτική Αττική. Ναι. Που την είχε συναντήσει σε ομιλία ο κύριο Τσίπρας και ο κύριο Μητσοτάκης. Την προσέγγισε ο κύριο Τσίπρας. Γιατί και κομματικά η κοπέλα ανήκει εκεί, η αριστερή ιδεολογία. Είναι δεύτερη σε σταυρούς. Εκλέγεται ή όχι? Όχι, δεν εκλέγεται. Ο ξάδερφος. Ο ξάδερφος του κ. Τσίπρα, ο Γιώργος ο Τσίπρας. Αλλά είναι δεύτερη. Και πρόκειται για ένα κορίτσι το οποίο επίσης δεν έκανε προεκλογική καμπάνια. Εντάξει, βγήκε σε εκπομπές πάντως. Βγήκε σε εκπομπές, αλλά θέλω να πω δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός. Ένα κορίτσι. Είχε μια κομματική στήριξη ως την. Αν δεν υπήρχε το όνομα Τσίπρας, Ζήνα. Θα βγαίνει. Θα βγαίνει, σίγουρα θα βγαίνει. Γιατί μετά. Ξέρετε πώς εκλέγονται. Δηλαδή βλέπετε στα μικρά κόμματα όσοι ξεκινάνε τα ονόματά τους από το αλφάβητο, αλφαβητό. Ο πρώτος. Ναι, ο πρώτος είναι. Ψηφίζει τους πρώτους πάντα. Γι' αυτό σάρουν και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι για την εκλογή του. Βεβαίως ο κ. Αβραμόπουλος έδωσε σκληρή. Σχολεύτηκε, ζορίστηκε λίγο. Ναι. Δηλαδή η Ευρώπη λίγο τον πήγε πίσω στα ελληνικά πεπραγμένα. Να τα λέμε. Και ο Αβραμόπουλος δεν είχε σχέση με την Ηλία. Ελάχιστη επαφή είχε με την Ηλία. Ναι, αλλά θέλανε να πάρουν έδρες. Γι' αυτό και τον κατέβασαν εκεί. Υποκλήθηκε στις ανάγκες του κόμματος, κύριε Καρναβέλα. Είναι Αβγερινοπούλου. Εσείς δεν είδα να υποκληθείτε στις ανάγκες του κόμματος. Όχι, μην το λες, έχει υποκληθεί παλαιότερα αυτά. Παλαιότερα. Το τώρα όμως δεν. Μου λέτε, να πάμε και στις αίρες του κύριο Καραμαλή, ο οποίος έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το βάζετε. Ο οποίος κέρδισε τον κύριο Τσίπρα που ήταν συνυποψήφιο στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. 23.000 περίπου πήρε, νομίζω, ο Κώστας Καραμαλής. 23.168. Ναι, επειδή του χρεώθηκαν τα τέμπη. Αλλά φαίνεται ο κόσμος τελικά τα τέμπη. Το στήριξε. Δεν τα χρέωσε κάπου συγκεκριμένα, διότι κατανόησε ότι όλα αυτά τα χρόνια το τρένο πήγαινε με την ίδια ταχύτητα. Αυτόματο. Με τους ίδιους τσιλιαδόρους που λέω εγώ, και δεν το χρέωσε στην κυβέρνηση της τετραετίας. Αλλά παίρνοντας τα χρόνια πίσω, το χρέωσε παντού. Πέρασε ότι φταίνε όλοι. Δεν ξέρω. Άρα ο κύριος Καραμαλής σου λέει από ευθυξία. Παρετήθηκε από αυτό, αλλά δεν ήταν και ο υπεύθυνος. Άρα πήρε τις ψήφους που του αναλογούσαν. Να κάνουμε δηλαδή μία αναφορά και στο θρίαμβο πραγματικά του κυρίου Δένδια. Και του Πιερακάκη. Το Πιερακάκη ήρθε στο μάθημα, το είπαμε. Ο Δένδιας πήγε σε 100.000 κοντά περίπου. Ο κύριος Δένδιας λοιπόν στο νότιο τομέα σχεδόν άγγιξε τις 100.000. Νομίζω μένουν. Έχει αρκετά εκλογικά τμήματα. Έχει είναι άλλο, 100 τμήματα να μπουν. Πόσο μπορεί είναι τώρα, γιατί αυτά είναι τα στοιχεία τα πρωινά. Είναι 93.606 ψήφοι και έχει να μπει περίπου 100 τμήματα, γιατί είναι μεγάλη περιφέρεια ο νότιος τομέας. Με τον δεύτερο, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Ο κύριος Ρουσόπουλος μπήκε, να τα πούμε αυτά. Ναι. Μπες λίγο εκεί στην Β1 που είναι εκεί. Έτσι, τον κύριο Ρουσόπουλο. Βόρειος τομέας. Βόρειο τομέα. Βέβαια. Β1, βόρειος τομέας. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία. Είναι πρώτος ο Κωστής Χατζηδάκης με 71.600. Εδώ η δεύτερη θέση με τον Άδωνη και πρώτη ο κύριος Χατζηδάκης. Εδώ είναι έτσι. Ναι. Γιατί ο Άδωνης έκανε μεγάλες συγκεντρώσεις. Τεράστιες, ναι. Δηλαδή, ο Κερίδης είναι πάλι εδώ πολύ ψηλά. Στο κέντρο που έκανε το εμπορικό. Ο Άδωνης έκλεισε το εμπορικό. Αλλά φαίνεται ότι ο κύριος Χατζηδάκης από πίσω. Ο Άδωνης. Ο Χατζηδάκης είναι πάντα πρώτος. Ποτέ δεν ήταν απλός. Απλός με μικρότερη. Μικρότερη έτσι, θα το πω, όπως το νιώθω, πιο ταπεινός πήρε την πρωτιά. Και από πολύ δύσκολα υπουργεία. Δεν ανήκει στον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, δεν ανήκε ποτέ. Σε σχέση με τον Χατζηδάκη μιλάω.
Ναι. Ο Χατζηδάκης ήταν πάντοτε. Απλώς ο κύριος Χατζηδάκης λειτουργεί με έναν τρόπο. Πιο ήρεμη δύναμη. Στο πολιτικό του έτσι, βάδισμα, τα αποτυπώματά του είναι διαφορετικά. Ναι. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει βγάλει πολλές φορές έτσι, από τη δύσκολη στιγμή το κόμμα. Έφαγε και την περίοδο των Τεμπών ήταν από τους λιγοστούς που έβγαιναν και επέμενε. Τα θυμόμαστε όλοι. Στον πυρήνα της Νέα Δημοκρατίας. Ναι. Μα έφαγε τον Κατρούγκαλο κιόλας. Άδωνες δύο μέρες. Αυτό που λέει ο Γιώργος. Απλώς θέλω να πω ότι έβγαζε το φίδι από την τρύπα πολλές φορές. Ναι. Βέβαια. Ο Χατζηδάκης όμως είναι, πρόσεξε, είναι στο σύστημα Μητσοτάκη, ήταν από τον πατέρα Ευρωβουλευτής από 24 χρονών, από την ΟΝΕ, δεν είμαι στην Ευρωβουλευτική. Για τις ειδικές αποστολές, Ολυμπιακοί, ΔΕΗ. Γυναίκες βγάλαμε, τίποτα. Δεν υπάρχουν ακόμη αυτά τα στοιχεία, Ζήνα. Από μια πρώτη ματιά που έριξα. Από μια πρώτη ματιά που έριξα πάντως, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πιο πολλές γυναίκες, αναλογικά με τις έδρες του πάντα, έτσι. Να πούμε και σε αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα. Αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα. Είναι φοβερό με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Ποτέ. Και, ποτέ. Και ιδιαίτερα η Κρήτη, παιδιά. Μιλάμε, η Κρήτη βάφτηκε μπλε, δεν ξέρω πόσα χρόνια. Για κυβέρνηση τεσσάρων χρόνων. Δεν μιλάμε για εξωματική αντιπολίτευση να έρχεται. Φοβερό αυτό. Για κυβέρνηση. Πες μου τη γνώμη σου για τον Γιάννη Βαρουφάκη για το Μέρα 25. Δεν είπαμε τίποτα. Κοίταξε να σου πω εγώ πραγματικά. Δεν έπρεπε ο άνθρωπος αυτός να πάει στον debate. Την αλήθεια μου θέλεις. Δηλαδή, δεν καταλάβαινες τι ήθελε τελικά να μπει. Είχε άγχος, ήταν μπερδεμένος. Πάντως δεν είχε την υπεραξία που έβλεπες ότι ο Βαρουφάκης το προηγούμενο διάστημα έβγαινε στις εκλογές. Ο έβγουλωτος, νομίζω ότι τον debate τον χαντάκωσε. Δηλαδή πραγματικά τα είχε χαμένα. Ναι. Το debate και παρουσιαστές χαντάκωσε και υποψήφιους πρωτιές κομμάτων. Παρουσιαστές χαντάκωσε. Για πες μας τώρα. Όχι. Τη γνώμη μου. Ναι, δεν θα την πω δημόσια, αλλά το πιστεύω. Έχεις τι δίκιο να κάνω, σε αυτό. Δηλαδή. Αν ήμουν σε ένα κοντρόλ, θα έλεγα τη γνώμη μου. Ωραία. Πάμε αντακώθηκαν παρουσιαστές. Που στο Twitter τους παρουσίασαν πολύ καλύτερους. Πάμε στο Βαρουφάκη. Όντως ο εύγλωτος Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος παιδιά είναι ικανότατος στην ομιλία του έτσι. Αφού απαντούσε άλλα ντάνου σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Για αυτό εκείνο που τρόμαξε τον κόσμο στο Βαρουφάκη ήταν αυτή το σχέδιο Δήμητρα. Αυτό ακριβώς. Όταν ακούστηκε ότι θα πάμε σε νόμισματα διαφορετικά κλπ. Τρόμαξε ο κόσμο. Μισό λεπτάκι. Εσύ στα ερωτήματα που του έθεταν οι δημοσιογράφοι, καταλάβαινε τι απαντούσε. Όχι, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά το Δήμητρα έχει μέτρησε πολύ το σχέδιο Δήμητρα. Ήταν τρελά. Ακολούθησε, Κώστα, ακολούθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ μετά με ένα σχέδιο που ήταν με τοπικά, τοπικό νόμισμα. Τα τοπικά νομίσματα εκεί. Και να πούμε ότι ο κύριος Κουτσούμπας κέρδισε τις εντυπώσεις στο debate. Γιατί παρότι έκλεβε χρόνο ο κύριος Κουτσούμπας, κέρδισε τις εντυπώσεις. Γιατί ήταν επικοινωνιακός, ήταν άμεσος και περνούσε τα μηνύματα με τον τρόπο που είπαμε πριν. Για μένα η έκπληξη των εκλογών πάντως ήταν το κόμμα Νίκη. Ένα κόμμα το οποίο μέχρι πρότινος δεν υπήρχε στον χάρτη. Έτσι, δηλαδή, πρώτη φορά νομίζω ανοιχθέθηκε σε δημοσκόπηση τη ΕΜΑΡΤ. Πείτε μου τώρα, περισσότερο λεπτό. Ποιο είναι ο πρόεδρος? Τι να κάνουμε, ανείχνευση. Κανεί δεν ξέρει. Ναι. Ο Θεολόγος. Είναι ο πρόεδρος του Νίκη. Ο κύριος Νατσιός. Σε εμάς μη ρωτάτε. Τώρα το μάθαμε το πρωί. Πίσω από όλη αυτή την ιστορία είναι οι παπάδες όλοι όμως. Η Μαρία φωνάζει για να πάμε σε διαφημίσεις γιατί μετά θα περάσουμε σε ένα θέμα. Το είπε ο Κώστας όμως. Είναι οι ιερείς, είναι οι παπάδες. Παπάδες. Αν μου λέτε τέτοια, παρακαλώ εδώ, παρακαλώ. Έλα. Να δούμε λοιπόν ότι το κόμμα Νίκη είναι στο 2,92% με 171, σχεδόν 172.000 ψήφους, όταν η πλεύση ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου είναι στο 2,89% με 170.000 ψήφους. Πάντως στα γκάλωπ έβαζαν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχει υπόψη μέσα τώρα ότι μπορεί να συμβεί το εξής. Στις εκλογές που θα γίνουν τώρα τον Ιούνιο, η Νίκη να περάσει το 30%. Ναι. Βέβαια, και να πει. Να βάλει ψή, να βάλει και η Κωνσταντοπούλου μπορεί να συμβεί και με την Κωνσταντοπούλου. Από τα μικρότερα κόμματα μπορεί να ευνοηθεί ένα. Έτσι. Ναι. Μπορεί ο κ. Βαρουφάκης να τα πει καλύτερα, να πάει καλύτερα. Ο κ. Βαρουφάκης είναι πολύ δύσκολο να πάει καλύτερα. Πιο εύκολο να πάει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και η Νίκη. Και η Νίκη. Να βλέπεις τα δύο κόμματα που είναι καινούργια. Και η Νίκη, τώρα που το έμαθε και ο κόσμος, θα κάνει και τρίτο. Είναι πιο εύκολο να πει.